λαμπρή γιορτή που έρχεται και με όλες τις ευχές της Εκκλησίας και την ελπίδα για να πάνε όλα τα θέματα μας καλύτερα, να αποθέτουμε ενώπιον του Χριστού μετά τη σταύρωση που ανοίχθηκαν οι ουρανοί για τη βάφτισή του, να μας αξιώσουν και όλους εμάς να έχουμε μεταξύ μας αγάπη, να έχουμε κατανόηση, να έχουμε ενότητα, ιδίως η πολιτική αρχική και άνδρες όλοι, ενότητα χάρη της Ελλάδος και χάρη και της πίστεως. Είναι οι δυο μεγάλες αξίες στη ζωή μας που δεν τις ανταλλάσσουμε με τίποτα. Η σημερινή γιορτή με τα Θεοφάνεια, όπως λέγεται και θρησκευτικά αλλιώς, είναι μια ανανέωση των δυνάμεών μας για να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο στην πατρίδα μας, στην κοινωνία μας και στους ανθρώπους. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις με το θέμα του κυρίου Διαμαντόπουλου. Απήντησε στην ουσία σε εσάς και στους υπόλοιπους ιεράρχες ότι επειδή είναι ένα πολιτικό πρόσωπο και εσείς είχατε αυτή τη στάση απέναντί του επειδή τύχηκε από εμάς. Τι απαντάτε εσείς τώρα? Ξέρετε τι λέει η παροιμία. Όσα δεν φτάνει η αλεπού, τα κάνει τα κρεμαστάρια. Θέλει στα φίλη να φάει, αν είναι ψηλά, δεν παίρνει. Η Εκκλησία είναι πολύ ψηλά. Πρώτα απ' όλα εγώ, στη δεύτερη κύρωση, γιατί δεν το είχα καταλάβει, είπα και για την κυρία, η οποία δεν θα καταλάβει την εκμετάλλευση από αυτή την αγκαίσια και την λάσπη. Δεν κάνω για αυτή. Δες που μίλησα από την τηλεόραση, την κρατική και συνένως μίλαω, είπα, χωρίς να αναφέρω ούτε όνομα κόμματος, ούτε ανθρώπου, όπου ο Δίος ευθύνεται. Όσο μπορέσαμε να το φροντίσουμε, αλλά αυτό είχε κάνει φτερά. Δεν μπορεί, δεν γίνεται αυτό. Να γελιοποιούμε τα ιεράκια, τα όρθια, τα μυστήρια της Εκκλησίας. Που οι άνθρωποι όταν περνάμε, πέφτουν εγωνιστή κάτω και προσεύχονται στο Θεό για τα προβλήματά του και για τα πόνο. Και άνθρωποι με αξιώματα θέλουν για να περιτρέψουν την πίστη με το ιερό μυστήριο. Εφτά είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας. Το υπαριθμό ένα είναι αυτό. Τι εγκοινωνία. Δεν μπορεί να πέσει αυτό. Υποστήριξε πως και ακόμη μια φορά η Εκκλησία με αυτές τις δηλώσεις θέλει έτσι να παίρνει μέρος στα πολιτικά δρόμενα της χώρας. Μα δεν είναι πολιτικό θέμα. Είναι θέμα ηθικό, πρωταλούντα για τους ίδιους, τους διοργανωτές, και έπειτα ας κάνουν ένα γκάλωπο σωστό σε αυτόν τον κόσμο εδώ για να δουν τι θα πει. Αφού είπα χθες και για την κυρία η οποία ανήκει στη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, γιατί το κάνουμε ακόμα το κόμμα.